La divina è partisano. Ti passi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Σας λείψαμε. Περνάω δύσκολα. Πολύ. Ding dong chimes, it's Christmas time, a special day for the Brits. Πού είστε? Τι φάση. Όλα καλά. Σαν να έχεις παχύνει λίγο. Όχι ρε, έχασα. Σου ένα άρθρο. Α. Μετά τη δημοσκόπηση, μετά τη έγινε δημοσκόπηση και έγραφε ρε παιδί μου ότι οι Έλληνες είναι, δεν εμπιστεύονται καθόλου τα ΜΜΕ της Ελλάδος. Προφανώς. Έχει τη μεγαλύτερη πληροφόρηση. Και τι σκεφτήκαμε εμείς εδώ στο τη φάση. Εδώ θα σας κάνουμε έγκυρη ενημέρωση κάθε εβδομάδα. Όσο μπορούμε. Για να σας λέμε να μαθαίνετε αλήθειες, παιδιά, τώρα. Αχ, και κανένα τραγούδι να τους μάθουμε. Παραμύθια να τους μάθουμε. Κακές ηλίθειες. Αυτά τα γραμματάκια που τι είναι. Σχορδίες. Όλα καλά. Ανακοινώθηκε από το Netflix η σεζόν 3 του La Casa de Papel. Το βιντεάκι τελειώνει με τον Μπερλίν να μας καίει τα μυαλά. Τα σχόλια των fans στον κόσμο είναι τα εξής. Ο Παρτιζάνο πορτά μη βία, ο Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου, Μπέλα Τσάου. Μπέλα Τσάου, Τσάου, Τσάου. Το hype είναι μεγάλο. Επίσης, ο Μάνου Τσάου δήλωσε ότι είναι όλα καλά. Θα επιστρέψει όντως. Όντως. Μάλιστα. Μόνο! Εκλέχτηκε γραμματέας Εθνικού Συμβουλίου των ΑΝΕΛ ο Καράμπελας Κώστας. Αυτή η είδηση ξαφνιάζει τον ελληνικό λαό, καθώς είναι πλέον δεδομένο ότι σαν ελληνικός λαός θα πάρουμε τα αρχίδια του Καράμπελα. Έχουμε ένα μήνυμα από τον εκπρόσωπό μας που είναι έξω από τη Βουλή αυτή τη στιγμή. Από τη Βουλή! Ναι. Mm-hmm. Και περιμένει δηλώσεις του... Ποιανού. Του Καράμπελα. Μάλιστα. Πάμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, ζόμπια, μ' ακούτε? Ναι, εδώ Καράμπελα έχει βγει τη γραμματεία, τη ανεξάρτητη Έλληνες. Έχουμε πάθει όλη τη σοκ με τα αρκίδια του Καράμπελα. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Καράμπελα, πολύ δυνατό πολιτικό όνομα. Πιστεύω κάνει και καλά γράμματα εκεί για να γράφει. Αυτά, όλα καλά με την Καράμπελα. Είναι καλό παλικάρι. Γεια σας. Σοκ στην Οκλαχώμα. Σκυλίτσα με το όνομα πριγκίπισσα ή αλλιώς Λέτα πάλι, το έσκαγε το βράδυ από το σπίτι. Το έσκαγε από το σπίτι, όχι κάτι άλλο. Και έκανε την αδέσποτη για να πάει να ζητιανέψει. Φαΐ. Τι γράμματα, να πάει να ζητιανέψει. Τελεία, φαΐ. Τελεία. Καταλάβεις είναι και τελεία. Πάμε να ζητιανέψει φαΐ ρε φίλε. Ναι. Κυρίως Μπέργκερ που ήταν τα αγαπημένα της. Η είδηση αυτή μας άγγιξε, γι' αυτό και χαρίζουμε ένα ticket lunch στο Tassos Grill Bar για να φάει όσα μπέργκερ θέλει. Βλέπετε πόσο πόνο ψυχή είμαστε και ζωοπόνοι. Ζωοπόνοι! Είναι το ζώο και το πόνι, ναι. Καταλάβες. Στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις καταγγελίες στην αστυνομία, δύο μαθητές έφτιαξαν μπισκότα. Έφτιαξαν μπισκότα. Χρησιμοποιώντας το μείγμα. Έφτιαξαν μπισκότα χρησιμοποιώντας το μείγμα τις τάχτες των νεκρών παππούδου τους. Του ενός. Του ενός. Και συνέχεια τα πρόσφεραν στους μαθητές του να τα φάνε. Οι δημιουργοί του Anim South Park δήλωσαν. I made you eat your grandfather. I made you eat your parents. Και έγινε τα δάκρυα των παιδιών.
Α, ναι, κάνει μπάσα. Δεν χωράμε πολύ. Τι δεν χωράμε? Σαν να έχεις παχύνει λίγο, γι' αυτό και σου έχω εγώ εδώ. Σε δίαιτα ολόκληρη πόλη για να χάσεις στο σύνολο 100.000 κιλά μέχρι το 2020. Διότι από τους 40.000 κατοίκους, οι 9.000 είναι υπέρβαροι και οι 3.000 περίπου είναι παχύσαρκοι. Καταλήψεις και πορείες από τους 5.000 κατοίκους που διατηρούν μαγαζιά εστίασης στην πόλη. Λάθος. Ο πρόεδρος τους δηλώνει. Τι είναι αυτό, ρε! Κλέφτες θα γίνουμε εμείς! Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Α, τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Κλέφτες θα γίνουμε εμείς! Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Μάλιστα! Τι είναι αυτό, ρε! Τι είναι αυτό, ρε! Θες να πας να γραφτείς σε αυτούς? Δεν θέλω καθόλου να γραφτώ. Εγώ για σένα το βρήκα. Άμα γραφτώ, θα γραφτώ στους 5.000 που έχουν τα μαγαζιά. Λάθος. Σωστό. Τελευταία είδηση για σήμερα. Μια παράξενη χρήση της σερβιέτας που δεν είχαμε καν φανταστεί. Στο Βιετναμέζικο στρατό, οι στρατιώτες έβαζαν σερβιέτες μέσα στις σαρβίλες τους, παρέχοντάς τους προστασία στα πόδια και απορροφώντας τα βακτήρια και τις άσχημες οσμές. Μετά από αυτό, βέβαια, ο Βιετναμέζικος στρατός το πήγε ένα βήμα αλλού, παραπέρα. Το τρεμάτισαν. Πιο χαμηλά! Έβαζαν σερβιέτα στο στόμα των γυναικών τους κατά τη διάρκεια της περιόδου, απορροφώντας γκρίνια και πικρόκολα σχόλια. Πώς σε φωνώ, εσένα? Μια βλακία και μισή. Είναι όλα καλά. Μπούια! Τα βήματα είναι τα εξής. Όχι, κάνω τα βήματα. Δεν θα τα λέω. Μα αφού ούτε σένα δεν τα κάνω. Ποιος σας γαμάει? Εσείς οι 50 που έχετε μείνει, λοιπόν. 83. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Οι άλλοι που τα βλέπετε μόνο. Ψόφο! Όχι, ρε ψόφο. Α, γιατί? Τα βλέπουν, εντάξει. Ναι, είναι ψόφος. Πατήστε το γάμο, subscribe, τζάμπε. Είπαμε, δεν ζητάω. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Είναι όλα καλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Δεν σας ζητάμε να κάνετε τίποτα, ούτως άλλως τεμπέληδες είστε. Τεμπέληδες γεννηθήκατε, δεν κάνετε τίποτα. Μην κάνετε τίποτα, ρε. Να μην κάνετε τίποτα, ρε. Να πω κάτι που δεν έχουμε πει. Ο Φώτης δεν είναι πια άνεργος. Έχει βρει δουλειά. Δείξτε την κάρτα. Πού είναι η κάρτα? Τώρα δεν την έχω. Όλα καλά. Όποιος θέλει, κατεψυγμένα, παντός είδου, Ιωαννίδης Ιωάννης. Δεν θέλουμε διαφημίσεις. Όχι του Νικολάκη της Νατάσης. Όποιος θέλει, μπορεί κατευσυγμένα, στέλνει ένα μήνυμα στο τέτοιο. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε ντόνατς, έχουμε γύρους, έχουμε παγωτά, έχουμε πίτες, έχουμε πίπες, έχουμε ό,τι θες. Ό,τι θες σε κατευσυγμένο. Γεια! Γεια! Πώς το φαίνεται αυτό εκεί πίσω?